Είμαστε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρασίων, κύριο Γεώργιο Βερβέρη, και πρόκειται να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν στο Ακράσι την ερχόμενη περίοδο. Πότε ξεκινάμε? Καλοκαίρι. Ξεκινάμε αυτή την Κυριακή. Καταρχάς θα σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ξεκινάμε τις εκδηλώσεις μαζί με το σύλλογο που ξαναλειτουργεί στην Αθήνα, ο Πλάτανος Ακρασίου. Κάποιες εκδηλώσεις θα κάνουμε εμείς, κάποιες εκδηλώσεις θα κάνουν αυτοί. Ξεκινάμε την Κυριακή με τα επιτραπέζια παιχνίδια, διαγωνισμό επιτραπέζιων παιχνιδιών την Κυριακή. Αυτό είναι για μικρούς και μεγάλους? Είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Υπάρχουν και παιδικά παιχνίδια, αν θέλουν τα παιδιά. Υπάρχει και πινόκ, ένα γνωστό παιχνίδι που παίζεται στα πλωματοχώρια. Όπως επίσης τάβλη, σκάκι, οτιδήποτε θέλουν. Πόσους πληθυσμούς έχουμε στο Ακράσι τώρα το καλοκαίρι? Τώρα θα πιάσουμε τους 300. Σιγά σιγά, και αν και έρχονται. Σιγά σιγά. Το χειμώνα πώς είμαστε? 50. Μάλιστα. Περίπου. Η επόμενη εκδήλωση ποια είναι? Η επόμενη εκδήλωση είναι, θα τα βλέπω, είναι πολλές εκδηλώσεις και γι' αυτό δεν θυμάμαι, να λέμε και ημερομηνίες. Είναι 2 Αυγούστου την Παρασκευή, θα κάνουμε τη βραδιά καραόκι για νέους και όχι μόνο. Ξεκινάμε καραόκι λοιπόν. Πια έχει γίνει θεσμός το καραόκι. Έχουμε κάποια φαβορή σε αυτό το θεσμό? Ορίστε. Έχουμε, λέω, κάποια φαβορή? Φαβορή δεν Φαβορεί υπάρχουν οι καλές, πολύ καλές φωνές, ειδικά 2 κορίτσια είναι τρομερά. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε, ξεκινάμε από 5 χρονών τα παιδιά μέχρι και 70 χρονών. Δηλαδή ο κόσμος το θέλει και διασκεδάζουν πάρα πολύ. Η άλλη εκδήλωση είναι την Κυριακή το απόγευμα, αναβίωση παιδικών παιχνιδιών στην πλατεία του χωριού μας. Και το βράδυ υπάρχει ένα disco party στο πολιτιστικό κέντρο. Το disco party θα τον αναλάβει ο άλλος ο σύλλογος, ο Πλάτανος. 6 του μηνός, Τρίτη, έχουμε παιχνίδι γνώσεων. Θα αναλάβουν κάποιοι δάσκαλοι, όπως και τα παιχνίδια, θα αναλάβουν κάποιοι δάσκαλοι από το χωριό μας, οι οποίοι ξέρουν και χειρίζονται τέτοια παραδοσιακά παιχνίδια, τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα κάνουν και σχεδόν κάθε χρόνο. Και πάμε την Πέμπτη, ένα πολύ ωραίο περπάτημα έχουμε και προσκύνημα στον προφήτη Ηλία. Απέναντι από το χωριό μας υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Πριώνας, απέναντι υπάρχει στο υψηλότερο μέρος του βουνού, του Πριώνα, υπάρχει προφήτης Ηλίας. Θα έρθει και ο Παπά Παναγιώτης να μας κάνει μια μικρή λειτουργία. Μετά το προσκύνημα στον προφήτη Ηλία, έχουμε τη μεγάλη μας αυτή, τη γιορτή του Τραχανά στις 10 Αυγούστου, το Σάββατο, το βραδάκι. Η μουσική είναι προσφορά της κοινότητας Ακρασίου και του Δήμου Μυτιλήνης. Αυτή την εκδήλωση την έχει αναλάβει ο σύλλογός μας, αποκλειστικά. Επίσης, στις 11 Αυγούστου έχουμε το θέατρο στο Ακράσι με τον Μιχάλη τον Ασλάνη, ένα μεγάλο κωμικό που υπάρχει στο χωριό μας. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, παίζουμε θεατρικά σκέτς. Στις 12 του μηνός λέμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, να κάνουμε τις καντάδες, όπως γίνεται εκεί κάθε χρόνο. Έχουμε κάποια ψηλοπροβλήματα, ο σύλλογός μας θα τα ξεπεράσει και πιστεύουμε ότι θα γίνουν και οι καντάδες στο χωριό μας. Ελπίζω. Και μέχρι εδώ είναι οι εκδηλώσεις του χωριού μας, του συλλόγου μας δηλαδή, του Συλλόγου Ακρασίου Λέσβου. Από εκεί και πέρα ο σύλλογος, ο Πλάτανος Αθηνών, στις 15 Αυγούστου θα έχει μια μουσική βραδιά παραδοσιακή που είναι αφιερωμένη στην Ελιά και στο Ελαιόλαδο. Επίσης, έχουν άλλες 3 εκδηλώσεις, αλλά δεν έχουν καθοριστεί ημερομηνίες. Φαντάζομαι ότι θα βγάλουν ανακοινώσεις πότε θα γίνουν. Η πρώτη εκδήλωση είναι μια κινηματογραφική βραδιά με την ταινία «Νύμφες» του Παντελή Βούλγαρη. Εκδρομή και με άλλους συλλόγους της επαρχίας Πλωμαρίου, για Κωνσταντινούπολη και Πριγκυπονήσια. Και τέλος στην Δρότα σκέφτονται να διοργανώσουν μια μουσική βραδιά για να δείξουν τον δρόμο του Παρελιακού που πηγαίνει από το Πλωμάρι στα Πατερά. Αλλά είπαμε ότι οι ημερομηνίες αυτές δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Θα γίνουν γνωστές στο επόμενο διάστημα. Γνωστές στο επόμενο διάστημα από το σύλλογο Ο Πλάτανος των Αθηνών. Αυτές είναι οι βασικές μας εκδηλώσεις. Τέλος, έχουμε να σας πούμε ότι εδώ και 28 χρόνια βγαίνει το περιοδικό μας το Ακράσι, όπως βλέπετε. Τώρα, ποιο τεύχος είναι? Είναι το τεύχος το 55ο. Κλείνουμε 28 χρόνια. Και το αυτό βασικό είναι αφιέρωμα. Είναι στο οικόσημο του Ακρασίου. Επάνω στην εκκλησία υπάρχει ένα οικόσημο για το οποίο δεν ξέρει κανείς ακόμα, ούτε η αρχαιολογία μας έχει δώσει πληροφορίες. Έχουμε απευθυνθεί και στην Ελλαδική Εταιρεία Αθηνών. Δεν μπορούν να βρουν πληροφορίες. Εδώ υπάρχει ένα άλογο και ένα λιοντάρι
ένα σταυρός και μια κορώνα από πάνω. Και μια κορώνα από πάνω. Πιστεύουν ότι μάλλον, εικασίες κάνουμε, ότι μάλλον μπορεί να είναι κάποιος από Ρωσία, γιατί λένε ότι η πέτρα της εκκλησίας που χτίστηκε τότε είναι από κάποιος, το στέλνουμε καράβια από εκεί. Από εκεί, λένε. Αλλά δεν έχουμε έγγραφα που να το αποδεικνύουν. Και λέμε ότι μάλλον το οικόσημο αυτό, επειδή έβαλε έστειλε πέτρα και χρήματα, φαντάζομαι, είναι από εκεί. Ψάχνουμε, ευχόμαστε κάποια στιγμή να το βρούμε. 28 χρόνια βγαίνει αυτό το περίοδο, πάει σε όλο τον κόσμο, θα μοιραστεί αύριο της Αγίας Παρασκευής που είναι η εκκλησία μας, γιορτάζει Αγία Παρασκευή. Ανήμερα, ναι. Ναι, ανήμερα θα μοιραστεί το περιοδικό αυτό, όπως επίσης και φεύγει σε όλο τον κόσμο, Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, πάει σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.